Είμαι φοιτητρία στο τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικά. Είμαι τρίτο έτος, τώρα μπαίνω. Δυστυχώς τον είχα τον καθηγητή. Τον είχα σε γύρω στα 3 με 4 μαθήματα, συν ένα εργαστήριο. Το οποίο εργαστήριο ήταν το μοναδικό που έπρεπε να παρακολουθήσω αναγκαστικά. Δεν τα κατάφερα. Κόπηκα από απουσίες. Πήγα 2 φορές στο μάθημά του. Είδα τη συμπεριφορά του απέναντι στους φοιτητές και στις φοιτητρίες. Ήταν απαράδεκτη. Γι' αυτό φυσικά και δεν ξαναπήγα. Μετά από αυτά τα 2 μαθήματα που κάναμε, είχα πάρει μία απουσία μαζί με άλλες 2 κοπέλες. Είχαμε ένα πρόβλημα με τις απουσίες μας και μας φώναξε στο γραφείο του για να συζητήσουμε το θέμα με τις απουσίες. Mm-hmm. Προφανώς και πήγαμε στο γραφείο του. Σε μένα συγκεκριμένα όχι, αλλά στις άλλες 2 κοπέλες που ήταν μαζί μου, ξεκίνησε να κάνει ερωτήσεις που δεν αφορούσαν καν το μάθημα. Τύπου σήμερα δουλεύετε, τι ώρα δουλεύετε, θα περάσω. Α, σήμερα δεν μπορώ. Αύριο θα μπορέσω, θα είστε εκεί πέρα. Κάτι το οποίο με ενόχλησε εμένα την ίδια, που δεν απευθυνόταν καν σε μένα. Και μετά από όλα αυτά, δεν ξαναπήγα ποτέ στο μάθημα. Δυστυχώς. Αυτά τα οποία ακούγονταν. Αυτά τα οποία ακούγονται εδώ και χρόνια είναι αληθείς είναι. Μαζί με το φροντιστήριο και τα μαθήματα τα οποία πρέπει να τα πληρώσεις για να τα περάσεις. Με αυτόν τον τρόπο ουσιαστικά μας αναγκάζει να μην παρακολουθούμε τα δικά του μαθήματα, να περιμένουμε να αλλάξει ο καθηγητής τα συγκεκριμένα μαθήματα για να μπορέσουμε να δώσουμε κάποιες αξιοπρεπές εξετάσεις, να περάσουμε. Εσύ γνωρίζεις δηλαδή κοπέλες ή παιδιά που απευθύνθηκε σε αυτούς, τους είπε για τα φροντιστήρια και όλα αυτά για τα οποία κατηγορείται? Για το φροντιστήριο απευθύνεται σε όλους τους φοιτητές. Δηλαδή, ακόμα και μες στο μάθημα έχει πει για το φροντιστήριό του. Τι έχει πει δηλαδή? Ότι το μάθημα είναι πάρα πολύ δύσκολο, πρέπει επειγόντως να κάνετε φροντιστήριο. Και να πληρώσετε φυσικά. Ξέρω πάρα πολλές φοιτήτριες, έχω δηλαδή μες στον κύκλο μου, οι οποίες πλήρωσαν και 250 και 1200 ευρώ για να περάσουν. Mm-hmm. Ξέρω φοιτήτριες και φοιτητές οι οποίοι φεύγουν σεζόν 5 μήνες, πάνε δουλεύουν από το πρωί μέχρι το βράδυ για να μαζέψουν το ποσό των 1200 ευρώ για να περάσουν 4 μαθήματα. Εμένα συγκεκριμένα το μόνο που θυμάμαι να με είχε κάνει και με έκανε μεγάλη εντύπωση ήταν ότι μπήκα την πρώτη μέρα στο μάθημα και απλά ήξερε το ονοματεπώνυμό μου, με φώναξε με το ονοματεπώνυμό μου και μου έκανε παρατήρηση. Αυτό κυρίως. Το ότι γινόντουσαν έτσι τραπεζώματα σε εστιατόρια κτλ. Αυτά ισχύουν. Μπροστά στα μάτια μου, ναι. Δηλαδή... Δούλευα σε ένα μαγαζί στις Σέρρες το πρώτο έτος που ήμουν εδώ πέρα. Τα βράδια, 2 και 3 ώρα τα ξημερώματα, ερχόταν με άλλες φοιτητρίες, οι οποίες ήταν στην ηλικία μου, μπορεί και λίγο μεγαλύτερες. Ποτά, διασκέδαση, ναι, ήταν έξω. Ήταν παντού. Παντού. Όλα αυτά γνωρίζεις γιατί δεν πήγαν να τα καταγγείλουν ενώ ζητήθηκε? Η αλήθεια είναι ότι περισσότεροι φοιτητές και φοιτητρίες φοβόντουσαν. Ας πούμε, αν έκανες κάποια καταγγελία με όνομα, έπαιρνε το όνομά σου, δεν σε περνούσε ποτέ. Δεν υπήρχε περίπτωση να πάρεις ποτέ πτυχίο. Ανώνυμες καταγγελίες θεωρώ ότι δεν έχουν μεγάλη ισχύ, οπότε δυσκολευτήκαμε όλοι μας.